εμφανίστηκε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ως κίνσορας, υποτίθεται, των πρακτικών του παρακράτους και ως θεράπων του κράτους δικαίου. Ούτε κίνσορες, ούτε θεράποντες είσαστε. Υπονομεύσατε συστηματικά το κράτος δικαίου και το Σύνταγμα και εσείς είσαστε, στο πλαίσιο του παλαιοκομματισμού, η γενεσιουργός αιτία της διαπλοκής. Όπως δεν διάβασε καλά στη συζήτηση για το ασφαλιστικό το βιβλίο του κ. Γιαννίτση, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν διάβασε καλά και την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Πού αποδίδει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων το απαράδεκτο φαινόμενο του κυτρινισμού? Στην οικονομική διαπλοκή, στα οικονομικά συμφέροντα, και μιλάει για συνηθισμένο όπλο στη φαρέτρα της διαπλοκής. Ποιους φωτογραφίζει αυτό, κύριοι? Ποιοι έφτιαξαν τη διαπλοκή στην Ελλάδα? Ποιοι έφτιαξαν αυτό το σύμπλεγμα πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων που εμείς ερχόμαστε σήμερα να κατεδαφίσουμε? Πώς τολμάτε αυτά που σας αποδίδουν εσάς οι δικαστές να τα επιστρέφουν σε εμάς? Πότε έφτιαξε η αριστερά παρακράτος? Πότε έφτιαξε η αριστερά κράτος διαπλοκής? Στην πραγματικότητα, κύριοι, δεν μας πετάξατε το γάντι. Λευκή πετσέτα πετάξατε παράδοσης στο σύστημα της διαπλοκής, παράδοσης στους μεγαλοεργολάβους, αυτούς που ο αρχηγός σας αποκαλούσε στο παρελθόν νταβατζίδες της πολιτικής ζωής. Δεν μας αφορούν αυτά, αλλά η βαθύτατη υποκρισία σας φαίνεται στο ότι ακόμη και σήμερα, την τελευταία στιγμή, ενώ επικαλείστε το κράτος δικαίου και την εφαρμογή του Συντάγματος, δεν ανταποκρίνεστε στη συνταγματική σας υποχρέωση να συγκροτήσετε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτή είναι η υποκρισία, αυτή είναι η υπονόμευση του κράτους δικαίου και αυτό είναι και το θράσος χιλίων πυθίκων που σας χαρακτηρίζει. Απαντάμε λοιπόν και σας λέμε ότι εμείς ήρθαμε για να διαλύσουμε. Παρακαλώ, 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 ησυχία. Και να υπηρετήσουμε το κράτος δικαίου αντίστροφα με εσάς. Και επειδή στο τέλος ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας μίλησε τάχα και για την ενότητα του ελληνικού λαού, την οποία υποτίθεται ότι υπηρετεί η παράταξή σας, επανειλημμένα έχω απευθυνθεί από αυτό το βήμα και σε όλες τις δημόσιες ανακοινώσεις μου. Τώρα που ξεκινάει η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά, είστε ως κόμμα υπέρ της κοινής δήλωσης των κοινωνικών εταίρων για την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχουμε δηλώσει ότι αποτελεί την εθνική θέση, ή είστε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Είναι προφανές ότι το παρελθόν σας βαραίνει και σας χαρακτηρίζει. Ούτε πρωταθλητές του κράτους δικαίου είσαστε, ούτε πρωταθλητές του Συντάγματος. Αλλά ήρθε η στιγμή, αυτό πραγματοποιεί η κυβέρνησή μας, αυτό πραγματοποιεί ο Υπουργός Επικρατείας και παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει. Απόλυτη εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, η οποία υπηρετεί το Σύνταγμα, η οποία σας κατήγγειλε με τους εκπροσώπους της και ξέρει ποιος το παρελθόν είχε επιχειρήσει αυτό το θανατηφόρο εναγκαλισμό για τη δικαιοσύνη που εσείς, η παλαιοκομματική, το παλαιό σύστημα που κατέρευσε, είχατε φέρει στη χώρα και που είναι ο λόγος για τον οποίο τώρα είσαστε σε αυτά τα έδρανα της αντιπολίτευσης και εμείς εδώ προσπαθώντας να υλοποιήσουμε την εντολή του λαού και να επαναφέρουμε επιτέλους όχι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνολικά το θεσμικό σύστημα, στην νομιμότητα, στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.